ότι η τροπολογία γίνεται δεκτή. Καλό τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιληφθούν την αποδοχή αυτής της τροπολογίας ως ακόμα ένα βήμα για τη σύνεση, τη σύνθεση και τη συνένεση. Θα ήθελα απλώς να πω το εξής, ότι όταν συζητούσαμε το νόμο 4339, ζητήθηκε και η γνώμη του εναπομείναντος τότε Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, των μελών που είχαν μείνει, διότι πολλά είχαν αποχωρήσει, για το νόμο αυτό. Για πολλές από τις ρυθμίσεις, οι άνθρωποι αυτοί διατύπωσαν επισήμως τη γνώμη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, δια επιστολής τους, ότι δεν μπορούν να αποφανθούν και για τον εξοπλισμό τον τεχνολογικό και για τις κτηριακές υποδομές και για τον τύπο των εγγυητικών επιστολών και για την βιωσιμότητα, προσέξτε, ακόμα και αναφορά στη βιωσιμότητα γίνεται στη σχετική απόφαση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τότε. Άρα θέλω να χαιρετήσω την πορεία της συζήτησης εκτός από μία-δύο παρεκτροπές κατά τη γνώμη μου, διότι βλέπω ότι υπάρχουν χαμηλοί τόνοι και νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να την ολοκληρώσουμε σήμερα και να πάμε καλή την πίστη στην επόμενη συνεδρία στις διάσκεψεις των Προέδρων, όπου να ολοκληρωθεί αυτό το αναγκαίο βήμα. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.